Στο 82 του χρόνια, έχοντας εξασφαλίσει τη φήμη του πιο ολοκληρωμένου κλέφτη όλων των εποχών, τουλάχιστον στη Μεγάλη Βρετανία. Οι εφημερίδες έγραφαν για το διαρρήκτη γάτα που δεν το καταλάβαινε κανείς. Έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή των θυμάτων του, που προέρχονταν όλα κατά αποκλειστικότητα από τις τάξεις των αριστοκρατών, των κινηματογραφικών αστέρων, ακόμη και των βασιλικών οικογενειών. Έμπαινε σαν τη γάτα με απερίγραπτη ευκολία σε αρχοντικά καταστήματα, διαμερίσματα, ακόμη και καλά φυλασσόμενες βίλες. Στο ιστορικό του Σκοτ συγκαταλέγονται κλοπές κοσμημάτων μοναδικών στον κόσμο γουναρικών και συλλεκτικών έργων τέχνης, η αξία των οποίων εκτιμάται σήμερα ότι ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έτρεφε καμία εκτίμηση για τα θύματα του και γι' αυτό δεν δίσταζε να γλιστράει σαν σκιά χωρίς να το καταλαβαίνουν στα σπίτια των διασήμων. Ανάμεσα στα δεκάδες θύματα του συγκαταλέγονται τα ονόματα των Σοράγια Κασόγκη, Ζαζά Γκαμπόρ, Λορίν Μπακόλ, Λι Τέιλορ, Βίβιαν Λι, Μαρία Κάλλας, Σίρλεϊ Μακλέιν, Τζούντι Γκάρλαντ, τα παλάτια του Σάχη του Ιράν, ακόμη και της Βασίλισσας Ελισάβετ. Η χάρη του έφτασε μέχρι τις επαύλεις της Γαλλικής Ριβιέρα. Στην ιστορία έχει μείνει η κλοπή του πανάκριβου κολιέ της Σοφίας Λόρεν όταν ήταν στη Βρετανία για γυρίσματα ταινίας το 1960. Ο Σκοτ το πούλησε και έχασε όλα τα χρήματα στο Palm Beach Casino στις Κάνες. Συνήθως εργαζόταν ως πορτιέρι στο Club West End για κάλυψη δημιουργώντας άλοθη. Τα περισσότερα χρόνια δούλευε με τον δάσκαλό του George Chatham, γνωστό και ως γάτα του Λονδίνου, με τον οποίο γνωρίστηκαν στη φυλακή. Μαζί χτυπούσαν τα καταστήματα της Bond Street, αρπάζοντας κυρίως κοσμήματα. Ο Σκοτ είχε δηλώσει κάποτε πως τον είχε στείλει ο Θεός για να πάρει πίσω μερικό από τον πλούτο που είχαν κλέψει οι πλούσιοι από τους φτωχούς. Πέρασε συνολικά 12 χρόνια στη φυλακή, ενώ αμέσως μετά την αποφυλάκησή του το 1998 ξαναφυλακίστηκε για άλλα 3 χρόνια και μάλιστα σε ηλικία 67 ετών για τη διάσημη κλοπή από την Γκαλερί Lefebvre του περίφημου πίνακα του Πικάσο «Γυναικείο κεφάλι». Στις δεκαετίες του 50 και του 60 ο Σκοτ ήταν άπιαστος και οι αρχές μόλις το 85 στα 55 του χρόνια τον εντόπισαν και φυλακίστηκε για 4 χρόνια. Με την αποφυλάκησή του θα διευρύνει τους στόχους του και θα συνεχίσει μόνος του χωρίς συνεργό τις κλοπές, τις οποίες ήταν πάντα άοπλος. Στη δεκαετία του 90 θα μείνει άλλα 7 χρόνια στη φυλακή και με την αποφυλάκησή του θα αποσυρθεί από την παρανομία οριστικά το 2001. Ήδη όμως είχε χτίσει ένα μεγάλο μύθο γύρω από το όνομά του. Στα απομνημονεύματά του με τίτλο Gentleman Thief, ο Σκοτ περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα 50 χρόνια δράσης του. Είναι ο άνθρωπος που δεν είχε καταδίκες για βία εκτός από μία περίπτωση όταν έσπασε τη μύτη ενός αστυνομικού κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Ο Πίτερ Σκοτ, τον οποίο συμπαθούσαν πάρα πολλοί συμπατριώτες του, παντρεύτηκε 4 φορές και απέκτησε ένα γιο, ενώ ο ίδιος είχε πει ότι έφαγε όλα τα κλοπημαία σε φανταχτερά αυτοκίνητα, πολυτελή σπίτια και γυναίκες. Μία από αυτές ήταν το μοντέλο Jackie Boyer, την οποία και παντρεύτηκε. Η ζωή του έγινε ταινία μικρού μήκους, ενώ πρόσφατα γυρίστηκαν και 2 βρετανικά ντοκιμαντέρ. Μάλιστα.